Λοιπόν, έλεγε ο Γιάννης Σουντάσκας για ποιους πολιτικούς υπουργούς, γενικούς διευθυντές, ο εισαγγελέας πρότεινε την παραπομπή τους σε τακτική δίκη. Και έλεγε με το βάση του τάδε που προβλέπει ο ποινικό κώδικα και του τάδε άρθρου και εκείνου και εκείνου κτλ. Κτλ. Θα κάνουμε. Και γι' αυτό γιατί θέλει και ο Γιώργος, ο Νούλας, να κάνει μια διευκρίνηση αναγκαία. Αλλά θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την παρουσίαση του Γιάννη του Ντάσκα λέγοντας ότι σήμερα θα μας δώσει μία γεύση, θα δείτε κι εσείς ένα κομμάτι από συνέντευξη που πήρε στην Αγία Πετρούπολη από έναν Ρώσο ολιγάρχη και που είχα την ευκαιρία και εγώ να αποδεχθώ αυτή την πρόκληση για να δω με τα μάτια μου, να ακούσω με τα αυτιά μου ένα θέμα που έχει πάει ήδη στη Βουλή και που ο Γιάννης ο Ντάσκας με το δικό του μαχητικό και διεισδυτικό τρόπο της δημοσιογραφίας αναδεικνύει εδώ και πολύ καιρό δείχνοντας κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στη δικαιοσύνη, που βρίσκονται μέσα στην περιφέρεια, που βρίσκονται μέσα στο κράτος και αποτελούν κυκλώματα διασυνδεόμενα με κάποια πρόσωπα της μασονικής τοάς. Γιάννη. Επειδή ήμουν πάντα απέναντι στα σοβιετικά καθεστώτα και σοβιετικά πρότυπα, να σου διευκρινίσω ότι δεν είναι ο Ρώσος που είπες ολιγάρχης, είναι τόσο Ρώσος ολιγάρχης όσο ήταν ο Μάικλ Δουκάκης Αμερικανός. Ο Μάικλ Δουκάκης δεν μιλούσε καθόλου ελληνικά, ήταν όμως και ξέρουμε ότι ήταν ένας Έλληνας 100%. Εδώ βλέπουμε πλάνα, μερικά πλάνα από μπροστά στο άγαλμα του Γιάννη, του Ιωάννη Καποδίστρια. Γιάννη, όπως το λες, του Καποδίστρια. Του πρώτου κυβερνήτη. Ναι, το οποίο έγινε με χρήματα των ομοεθνών μας εκεί. Φοράει τη σάπκα εκεί, συγγνώμη τώρα. Ποιος από εσάς φοράει σάπκα, ο Ντάσκας δεν φοράει σάπκα. Ποιος είναι Νικόλαος. Άσε, μη με πιάσει τώρα ο Γεωργιάδης. Θα πει ότι έγινα. Λέει ότι έγινα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πει πάει. Συμβολικό είναι αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Η ΣΑΠΚΑ είναι κάτι εξοχήν. Να πούμε, ότι αυτό το άγαλμα, θα πούμε στο τέλος που είπε ο Νίκος, έγινε με χρήματα των ομοεθνών, διότι η ελληνική κυβέρνηση του εξαπάτησε και δεν του έδωσε τα χρήματα. Ένας από αυτούς τους ομοεθνείς που συμβάλλει και συνέβαλε αρκετά και στην ελληνική ομογένεια εκεί. Είναι αυτός που του πήραμε συνέντευξη, ο Ηλίας Τράμπερ. Είναι τόσο Ρώσος όσο είναι και ο Μάικλ Δουκάκης Αμερικανός. Έχουμε ομοεθνείς παντού. Πρέπει να τους εξυπηρετήσουμε και να τους βοηθήσουμε και είμαστε και να μας βοηθήσουν. Είμαστε δύο μέρες πριν τις αμερικάνικες εκλογές, Νίκο, και δεν γίνεται καμία κουβέντα για το τι θα βγει στην Αμερική που έχει άμεση σχέση με εμάς και το πώς θα μας βοηθήσουν. Εμείς τουλάχιστον το παλεύουμε και στην Αμερική και στη Ρωσία όσο μπορούμε. Στο τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής έχουμε ένα κομμάτι από τη συνέντευξη που πήρε ο Γιάννης ο Ντάσκας από αυτόν που λίγο πριν φύγει ο πατέρας του, πώς το λέμεγαμε εμείς έτσι το λέμε στα μέρη μου, του άφησε ευχή και κατάρα. Του είπε είσαι Έλληνας ο πατέρας του και που αυτή την αγάπη του για την πατρίδα που δεν γνώρισε ποτέ, βρέθηκαν κάποια σαΐνια, να την εκμεταλλευτούν. Και χρόνια τώρα, ερωτήσεις επί ερωτήσεων στη Βουλή, ποιοι είναι αυτοί που χορηγούν πλαστούς τίτλους, πλαστά διαβατήρια και υπάρχουν ακόμα στον κρατικό μηχανισμό και αντί να δημιουργούν ένα τέτοιο ρεύμα να έρθουν προς τη χώρα μας άνθρωποι Έλληνες που την αγαπούν, που μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον πλουτισμό αυτών, αυτοί να βρίσκονται μακριά από την πατρίδα. Θα πούμε όμως πολύ συγκεκριμένα μετά. Ο Γιώργος Σονούλας, αφού σας πω ότι ήρθε στη συντροφιά μας ο Κυριάκος Σωτόμπρας, ο Κυριάκος Σωτόμπρας ο οποίος ήταν από εκείνα τα πρόσωπα που είπε ο Γιώργος Σονούλας που έδωσαν τη μάχη για να βγει από το αρχείο η δανειοδότηση των κομμάτων.
όπου τα είχε κανονίσει ο Αντώνιος Σαμαράς με μια τροπολογία, μαζί με τον Γιάννη τον Στουρνάρα που πουλάγε τρέλα προχτές, που έλεγε εγώ δεν ξέρω τίποτα, μαζί και με τον Βενιζέλο, να πάνε στο αρχείο. Αλλά τους έδωσε ο Γιαννάκης Στουρνάρας. Όχι, λέει, τροπολογία αυτή δεν ήταν, λέει, για τα κόμματα. Ε, κύριε Δραγάτση, το άκουσες έτσι, κύριε Δραγάτση, το είπε. Μου επιτρέπεις, λοιπόν, Νίκο, ναι, Γιώργο, να μιλάμε... Το και... κύριο Τόμπρα δεν θέλετε να τον δείξουμε, δεν χωράει στην οθόνη, αδυνάτησε τώρα. Να τους. Καλησπέρα, καλησπέρα και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω να κάνεις Νίκο, Νίκο, μου θα σου πω και κάτι, ότι αυτό που είπε ο Στουρνάρας, ότι δεν ισχύει για τα κόμματα η τροπολογία, το λέει τώρα. Ναι. Όσο ήταν υπουργός οικονομικών, άλλα έλεγε. Δεν μιλάει καθόλου. Όσο ήταν υπουργός οικονομικών, έλεγε ότι ισχύει για τα κόμματα. Και δεν το είπε μόνο ο Στουρνάρας. Ο Λοβέρδος, αν θυμάσαι καλά, στην Επιτροπή, είπε: μα αυτό είναι γνωστό εδώ και 3 χρόνια. Δηλαδή, 3 χρόνια και ο Λοβέρδος κοροϊδεύει τον κόσμο. Λοιπόν, το ίδιο και στα μάτια. Επειδή την Τετάρτη θα το δουν οι τηλεθεατές, θα δουν Εξεταστική Επιτροπή και θα ακούσετε με λεπτομέρεια 5, 6, 7 ώρες. Εκεί να δείτε τι θα ακούσετε για το πόρισμα Καλούδη μόνο. Μόνο. Η Τετάρτη που θα δείτε από το κανάλι της Βουλής θα είναι μόνο για αυτό. Δεν θα έχουμε καλέσει κανέναν. Και εκεί λοιπόν κάποιοι που καθόσανε δίπλα μου, θα τους δείτε εσείς ποιοι κάθονται δίπλα μου, λέει αυτός θα πάει φυλακή. Ακούς κύριε Καλούδη τι λένε κάποιοι. Ναι, ναι. Λέει θα πάει φυλακή, λέει, με αυτά που έχει γράψει. Ακούς. Αυτοί λένε ότι θα πας φυλακή. Λέγε, κύριε, λοιπόν, Ρούλα. Επειδή μιλάμε θεσμικά, νομικά και πολιτικά, μιλάμε και παραπολιτικά, δεν θα πρέπει να κρύψουμε από τον κόσμο ότι έχουν γίνει συναντήσεις με σένα, καταρχήν με σένα, δευτερευόντως με τον Κυριάκο τον Τόμπρα και επίσης με μένα, με από κάποιους από τους πρωταγωνιστές του συγκεκριμένου χειρισμού από πλευράς εισαγγελικής. Δηλαδή, για να μιλήσω με ονόματα, έχουμε μιλήσει θεσμικά με τον κύριο Δραγάτση, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Μπρι, με τον κύριο Αθανασίου και με τον κύριο Καλούτσι. Καλούτσι. Όχι Καλούδη, Καλούτσι. Γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσω, μην υπάρχει κάποια σύγχυση. Ο κύριος Καλούτσις, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει και την μήνυση, την περίφημη που είχα κάνει εγώ με τον Κυριάκο τον Τόμπρα εδώ και 6 χρόνια και αφορούσε την χειραγώγηση του δημόσιου χρέους, μου είπε ο ίδιος ότι αυτός εισηγήθηκε κατά δήλωσή του να μπει στο αρχείο, γιατί αυτός τη χειρίστηκε η υπόθεση αυτή. Μετά την ανέλαβε ο Δραγάτσης. Και ορθώς την οδήγησε εκεί. Και μάλιστα τότε είπα για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Με αυτονοήτησε να το κάνει. Δεν είχα άλλη επιλογή νομική. Ξαναλέω, και αυτό αν θέλετε το βάλτε και ως αποκάλυψη. Ο ίδιος ο Καλούτσης είπε ότι ήταν προσωπικός ο χειρισμός ο δικός του και δεν έχει καμία άλλη νομική υποχρέωση παρά μόνο να τη βάλει στο αρχείο. Οι υπόλοιπες αναφορές που έγιναν κατά καιρούς και από τον Καλούδη έχουν την αξία τους, αλλά όταν ο ίδιος δηλώνει ο εν ενεργεία αρμόδιος για τα θέματα οικονομικής διαφθοράς ότι εγώ χειρίστηκα και εισηγήθηκα την υπόθεση και καλώς μετά έκανε ο Δραγάτσης και την έβαλε στο αρχείο, νομίζω είναι προς αξιολόγηση. Πρώτον. Δεύτερον, Γιάννη, είπες κάτι πολύ σημαντικό και πέρασε στα ψηλά. Είπες για τις εκλογές που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και εθνικό, θα έλεγα. Θυμίζω για όσους δεν ξέρουν και λέω σε όσους μάλλον έχουν εσκεμμένα ξεχάσει ότι αγωνίζονται και περίπου ελληνικής καταγωγής 35 ονόματα για να διατηρήσουν τις θέσεις τους στα κοινοβούλια των πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών. 35 ελληνικής καταγωγής Έλληνες θέλουν να διατηρήσουν τις θέσεις που έχουν ήδη σήμερα που μιλάμε, βουλευτές σε διάφορες πολιτείες. Και αυτοί υποστηρίζουν φυσικά αντίστοιχα ή τον Τραμπ ή την Κλίντον. Είναι πολύ σημαντική για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και δεν ξέρω αν μπορείτε να αξιολογήσετε κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής το ποια. Αν έχει κάποιο λόγο ύπαρξης και κάποιο αντίκτυπο η επίσκεψη του Ομπάμα στην Ελλάδα λίγα προσφάτως. Ένα τελευταίο, Νίκο, και μετά δίνω το λόγο στους υπολείπους. Θέλω να αξιολογήσω λίγο γιατί πολλά και για τον Μητσοτάκη και για τον Γεωργιάδη. Δεν υπόθηκε όμως καθόλου για το θέμα του Εσουρού και για το θέμα για ποιο λόγο ο Πολύδρος ξαφνικά, ενώ ήταν, θα έλεγα, από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος της Βουλής, προταθής από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να πω κάτι υπέρ του Βίρονα Εκατά. Αντιθέτως, ήμασταν και αντίπαλοι κάποιο φεγγάρι στην δεύτερη Αθηνών. Ένα λεπτό, Γιώργο. Αλλά... Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ, ώσπου να ολοκληρώσει ο Γιώργος Σονούλας, βρέστε μου το βίντεο, αυτό που λέει ο Πολύδωρας, ότι θέλουν να με εξοντώσουν ο Σαμαράς και η παρέα του. Γιατί έχει αξία αυτό που λέει, ότι γίνεται δολοφονία χαρακτήρων. Σας παρακαλώ πολύ, γιατί έκανε τώρα μια αναφορά. Αν το έχετε, να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Είναι κέντρα δολοφονίας χαρακτήρων, assassination of characters. Σε ποια πυροβολία αναφέρεστε? Τα media.
τα οποία είναι υποκινούμενα από τα γνωστά κέντρα. Όλα ποια τα ξέρω. Ποια είναι τα γνωστά κέντρα που υποκινούν όλα τα μίντια. Όλα τα ξέρω. Ειδικότερα για την θέση εντός 17 λεπτών της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να σημειώσω με πικρία μου και πάλι ότι δεν εκφράζει αυτή η θέση της Νέας Δημοκρατίας όλη τη Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε διαφορετική προσέγγιση από τον κύριο Σαλμά σήμερα. Λοιπόν, να ολοκληρώσει ο Γιώργος Σονούλας. Και ήθελα επ' αυτού, αν θέλει, να μου κάνει ένα σχόλιο ή ο Σωτήρης ο Κοντονάσιος ή ο Γιάννης ο Ντάσκας, γιατί βάζει κάτι γενικότερο ο Βίρονας ο Πολύδωρας, όπως γενικότερο. Το ζει και ο καθένας μας στο πετσί του. Με το μόλις πήγα εγώ, έτσι βλέπετε. Έχει τώρα 3-4 μέρες ο Sky, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Θυμηθήκανε τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, τα θυμηθήκαν όλα. Γιατί θέλουν να σε βγάλουν απ' έξω. Να σε αφήσουν απ' έξω. Να είναι ανενόχλητοι οι άνθρωποι. Πώς έλεγανε χτες, μωρέ, τον Νίκο τον Παπά. Νίκο, άκουσες, ρε. Εκεί που πήγες και κάθισες να φας το Φάλιρο. Ξέρεις πώς σε λέγανε. Πώς τον λέγανε, μήπως άκουσες. Ναι, Τσουτσέκι τον απεκάσανε. Άκουσες, Κυρνίκο. Ναι. Την Παρασκευή του Σκάι, στο Σκάι, στο ραδιόφωνο. Οι μπάμπιδες. Κατάλαβες. Οι μπάμιες, αυτοί οι μπάμιες. Μάλιστα. Λοιπόν, σχετικά με τον Πολύδωρα, δεν είχα ποτέ ιδιαίτερα σχέση. Πες να πάνε να πληρώσουν τους φόρους, ρε. Με τον να Πολύδωρα. Πληρώσουν πρώτα τους φόρους και μετά να μιλάνε. Τα δάνεια. Τα δάνεια. Λοιπόν, τα δάνεια λένε. Το απάντησε και αυτό, για να, αφού το πιάνει, θα το πούμε. Λοιπόν, είπαν στην εκπομπή. Να μιλήσουν και άλλοι, κύριε Γεωργή. Βεβαίως. Να πω και τον Πολύδωρα και μετά θα ναι. Κλείσουμε για το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι ποτέ δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με τον Πολύδωρα, αν και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Θυμίζω ότι είναι από τους πιο μορφωμένους βουλευτές που πέρασαν ποτέ από τη Βουλή, με πάρα πολλά πτυχία και με πολλά γαλόνια επιστημονικά. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό ένα κόμμα το οποίο αναδείχθηκε. Μέσα από αυτό το κόμμα αναδείχθηκε ο Πολύδωρας, με μεγάλη κοινοβουλευτική υπηρεσία και πρόεδρος προταθής της Βουλής, επειδή τον έφαγαν τα πετρέλαια, δική του δήλωση, με έφαγαν τα πετρέλαια και δεν ξανά έγινε πάλι πρόεδρος Βουλής και δεν έγινε και ξανά δεν πολιτεύτηκε η Νέα Δημοκρατία, σήμερα τον έχουμε στο στόχαστρο. Είναι ντροπή να βάζουμε ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ο Πολύδωρας και είναι η Νέα Δημοκρατία ο Άδωνης λοιπόν, Γεωργιάδης. Αν θέλετε, παρακαλώ πολύ να δούμε το άλλο βίντεο, το απόσπασμα που λέει. Ο Σαμαράς και η παρέα του ήσαν αυτοί που θέλησαν να με εξοντώσουν. Γιατί πράγματι, ποιος θα το περίμενε. Βγήκε και ο Μητσοτάκης και έκανε δήλωση. Όχι, λέει, δεν θέλουμε αυτόν για πρόεδρο, λέει, του ΕΣΟΡΟΥ. Ξέρετε ποιον θέλουμε. Το είδατε χτες όσοι είδατε την εκπομπή. Το είπα από το βήμα της Βουλής. Είχε η Δημοκρατία, η κεντροδεξιά εφημερίδα, τον πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου που έγραφε η εφημερίδα, η Δημοκρατία, ξαναλέω, του Φιλιππάκη, η κεντροδεξιά, όχι Αυγή, έγραφε στο φύλλο της Πέμπτης ότι ο πρώην πρόεδρος που πρότεινε ο Μητσοτάκης για πρόεδρο του ΕΣΟΡΟΥ ήταν αυτός που ο Βενιζέλος έκανε πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι δεν διορίζουν οι αρχηγοί των κομμάτων τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Είμαι χαζός, φαίνεται. Νόμιζα ότι κάτι θα υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποιες εξετάσεις. Κάτι σαν να σε έπρεπε, παιδί μου. Κάτι. Το Άγιο Πνεύμα, λένε οι Μητροπολίτες. Εκεί, όχι, μπαπ, γράφει η Δημοκρατία. Τον διόρισε ο Βενιζέλος. Τον διόρισε ο Βενιζέλος και ο Μητσοτάκης γιατί τον προτείνει. Α, λέει, γιατί αθώος, λέει αυτός, δεν δέχτηκε, λέει, τη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τη κυρία Δημητρίου, την εισήγηση να τιμωρηθεί και να καταδικαστεί για κακουργηματικές πράξεις ο Παπακοσταντίνο, ο Τιτανικός. Ο υπουργός, ρε, του Γιώργη. Και επειδή τον αθώωσε, ποιος? Αυτός. Αυτόν ο Μητσοτάκης, λοιπόν. Τι γραμμάτια χρωστάς, ρε, κουλή. Μπορείς να μας πεις, ρε, μεγάλε. Αυτόν, λέει, προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Ακούς. Για ανεξάρτητο. Για να γίνει πρόεδρος του ΕΣΟΡΟΥ. Ακούς. Και δεν ήθελε τον Πολύδωρα που ο πατέρας του τον είχε υπουργό τύπου. Ο πατέρας σου, ρε, τον είχε. Αλλά κατάλαβες, είναι ντουρου, 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 ντουρου. Κάτι γίνεται, κύριε Γιάννη, εσύ που είσαι παλιός. Για να δούμε τον Πολύδωρα τι λέει. Τον έχετε? Για βάλτε τον να δούμε τι λέει ο Πολύδωρας. Έβγαλαν πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαντή. Μάλιστα. Σελίδες της ιστορίας. Δεν παίζουμε με φετίχ, ούτε με ηλεκτρικές σπαστικές αντιδράσεις, οι οποίες δεν είναι ότι ενοχλήθησαν. Είναι ότι ήθελαν να με εξοντώσουν. Σας το λέω καθαρά, ο Σαμαράς και η παρέα του.
όπως τα γεγονότα έδειξαν στη συνέχεια πόσο άγαρμπης τους χειρισμούς είναι. Γιάννη Ντάσκα, εσύ δεν τα ακούς για πρώτη φορά, έτσι δεν είναι? Καθόλου, ναι. Καθόλου, και εμείς που είμαστε παλιοί, εγώ τον Βίρονα Πολίτερο δεν τον εκτιμώ καθόλου πολιτικά. Τον εκτιμώ απεριόριστα γιατί είναι στη μόρφωση. Είναι μορφωμένος άνθρωπος βαθύτατα. Πολιτικά δεν τον εκτιμώ καθόλου. Είναι άλλο πράγμα αυτό, όμως είναι πολιτικό τελείως. Είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη αξία πνευματική. Πολύ μεγάλη. Είναι όμως και ένας πολιτικός ο οποίος προέρχεται από την Καλαμάτα. Στο δικηγορικό σύλλογο, στον οποίο ήμουν μέλος. Έχει ρίζες στην Καλαμάτα βαθιές, εκτός του Πύργου. Έχει λοιπόν στο δικηγορικό σύλλογο, στον οποίο ήμουν μέλος 30 χρόνια και εξακολουθώ ακόμα να είμαι των Αθηνών. Η Πολυδωρέα ήταν ένα καθεστώς μεγάλο, με τους εκτιμούσε ο κόσμος, ψήφιζε κλπ. Είχαν σφοδρή αντιδικία με τους Καλαματιανό, με Σαμαρικούς, σφοδρότατη, και έχουν προσωπικού χαρακτήρα διαφορές από τότε. Και δεν τον θέλουν, όπως δεν θέλει ένας, τον ίδιο νομό, ένας νεοδημοκράτης μισεί τον άλλο νεοδημοκράτη περισσότερο από ότι είναι ο άλλος του άλλου κόμματος κλπ. Ή και στα άλλα κόμματα το ίδιο. Γι' αυτό. Ως προς τον Κουτρουμάνο που προτείνουν, από την πρώτη στιγμή είπαμε, μόλις είπαμε αυτό το όνομα, το άγνωστο, ποιο είναι. Εγώ λόγω του ρεπορτάζ ήξερα ότι προέρχεται από τη δικαιοσύνη, είπα ψάξτε να βρείτε τις αποφάσεις που έχει βγάλει, τις κρίσιμες. Να δείτε τι αποφάσεις πήρε, σε ποιες αποφάσεις μετήχε και θα καταλάβει ο καθένας γιατί ανέβασαν την αξία του τόσο ψηλά όσο δεν την είχαν ανεβάσει ποτέ και δεν θα την ανέβαζαν ποτέ αν δεν υπήρχε σουρού για να ελέγχουν και να στέλνουν μηνύματα στη δικαιοσύνη. Ότι όταν βγάζετε καλές αποφάσεις, δίκαιες αποφάσεις, εμείς εδώ είμαστε. Θα βρίσκουμε και κάποια ανεξάρτητη αρχή. Τον Κυριτσάκη εδώ, τον άλλον εκεί. Παρακαλώ τον Άδωνη να ακούσουμε τι γνώμη έχει για τους ανώτατους δικαστές. Τον Άδωνη σας παρακαλώ πολύ, το γενώσιμο. Το γενώσιμο, αυτό θέλω, το γενώσιμο. Δώστε μου γενώσιμο, δώστε μου τον Άδωνη, έτσι να ακούσουμε τι λέει, για να ρωτήσω τον άλλο δικηγόρο εδώ της παρέας, τον Σωτήρη, όπου δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει πράγματι. Βάλτε να... σαν πολιτικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωτήρη τον Κοντονάσιο, εγώ θα τον ρωτήσω σαν δικηγόρο, μαχόμενο, με μια διαδρομή επαγγελματική λαμπρή, θα τον ρωτήσω, αφού ακούσουμε όμως τον Άδωνη, αυτό το γενώσιμο, μετά. Με τους αρχιμουρλούς, τους δικαστές. Δύο μουρλίς στην αντίδικα, καταστράφηκε λάδι. Κύριε Ρουσόπουλε, είστε δικηγόρος, ε? Ναι, ναι. Ναι, το ξέρω. Να είστε... πω κάτι για τον αμέσως κύριο Άδωνη, θα πείτε, όχι, γιατί θα τον πείτε ένα λεπτό. Και είναι φίλο. Λοιπόν, Σωτήρη μου, ναι. Λέει μουρλούς τους ανώτατους δικαστές. Δεν ξέρω αν πρέπει να το σχολιάσουμε, δεν ξέρω γιατί κανένας δικαστής δεν εφήγει. Έτσι όταν έπαιζε αυτό στην τηλεόραση. Και αρχιμουρλούς όλους τους υπόλοιπους δικαστές. Και αρχιμουρλιά, έχει... Όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή λέει μουρλούς τους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας και αρχιμουρλούς όλους οι λίδων τους δικαστές. Λοιπόν, πρόσεξε. Κανένας αυτοί οι άνθρωποι τώρα τιμούν και σέβονται τη δικαιοσύνη. Ωραία. Ήθελα μόνο να ρωτήσω. Νίκο, θα σου πούνε και θα πήγε στο Σωτήρη ότι ενοχλήθηκαν πάρα πολύ. Για να είναι ακριβής κανείς όμως, πρέπει να πει. Όταν ο Άδωνης είπε αυτή τη φράση, δείξτε μας την ανακοίνωση που έβγαλε κάποια ένωση, είτε του Συμβουλίου Επικρατείας, είτε δικαστών και εισαγγελέων. Και καλά σας ξέφυγε τότε. Να δούμε τώρα, αφού το βάζει και το λέει. Πώς βγάλατε για την... Βγάλετε μια ανακοίνωση τώρα και πάρετε θέση σε αυτό. Είναι αρχιμουρλοί οι δικαστές. Εγώ που είμαι 30 χρόνια λέω είναι σοφοί άνθρωποι πάρα πολλοί από αυτούς και πάρα πολλοί από αυτούς είναι πολύ διεφθαρμένοι. Σωτήρη, όμως. Να σε ρωτήσω και εσύ ό,τι άλλο θες σχολιάζεις. Μου λένε πολίτες, ήμουνα προχτές στο εργατικό κέντρο και χάρηκα πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος μια χαρά. Στο εργατικό κέντρο, εκεί λοιπόν μου ζήτησαν κάποιοι συνταξιούχοι της ΕΑΒ, λέει μωρέ παιδί μου, εκείνος ο Τζαβάρας, που είναι της Νέας Δημοκρατίας και συμμετέχει στην Εξεταστική Επιτροπή, δεν είναι σαν τους άλλους, ρε εσύ. Εκείνοι οι άλλοι μου λέει, κάνουν τεμενάδες τους διαπλεκόμενους. Ο Τζαβάρας κάνει ερωτήσεις.
Μπορούμε, λέει, έτσι να του το πούμε. Από όλα τα κόμματα ήσαν στο εργατικό κέντρο τώρα. Σου λέω, περιμένετε. Παίρνω τηλέφωνο του Τζαβάρα. Του λέω, ρε Κώστα, άκου εδώ. Να δεις ότι καταλαβαίνει ο κόσμος. Και αρχίζουν και του λένε για τους άλλους βουλευτές της αντιπολίτευσης με τα ονόματά τους. Και του λένε, καλά, ρε, εκείνος ο Λινάτσας που κάνει και τον καθηγητή, δεν τρέπεται. Που είναι, πάει και γυαλίζει τα παπούτσα τους για να είναι κάθε μέρα στον τάδε σταθμό, στον τάδε. Μόνοι τους οι άνθρωποι. Τα πάνε και στη Βουλή. Λέω, καλά, μένα με ακούνε. Αυτοί με ρώτησαν λοιπόν και σε αυτούς θέλω να απαντήσεις. Λέει, οι 14 είπαν ότι η τάδε διάταξη του νόμου Παπά ήταν αντισυνταγματική. Αλλά οι 11. Είπαν ότι ήταν μια χαρά. Μπορεί να έχουν, λέει, και οι δύο δίκιο, ρε παιδί μου. Έτσι, λέει, ρωτάω. Γιατί είναι, λέει, το 14 με το 11, είναι σχεδόν... Σαφώς. Ένας αμαίτητα θα ήταν 13-12. Ναι, με έναν, όπως λέει και ο Γιάννης, θα ήταν 13-12, έτσι. Άρα, δηλαδή, πώς γίνεται, δεν ξέρουν κάποιοι να διαβάζουν, δεν ξέρουν το Σύνταγμα, κάποιοι είναι επίορκοι, κάποιοι είναι έτσι, κάποιοι είναι αλλιώς. Θα σου πω το πρώτο σχόλιο μου ξανά για τον Άδωνη. Εν πάση περιπτώσει, εσείς εδώ που είστε και τηλεοπτικοί αστέρες από χρόνια, Νίκο, και έχετε συνυπάρξει στους χώρους αυτούς τους ίδιους με τον Άδωνη, γνωρίζετε ότι το άτομο αυτό δεν είναι σοβαρό. Η φεδρότητα του κυρίου Γεωργιάδη από τα χρόνια που έβγαινε στην πρώτη φορά στην τηλεόραση για να απολύει τα διάφορα αγαθά που εμπορεύεται, βιβλία ή κάτι άλλο, είχε διαπιστωθεί από την κοινή γνώμη. Τώρα, πώς κατέληξε ένα κόμμα τόσο μεγάλο σαν τη Νέα Δημοκρατία να τον έχει χρήσει και αντιπρόεδρο? Αυτό είναι θέμα, φαντάζομαι, που απασχολεί την ηγεσία της, τα στελέχη της και τον κόσμο που τον ψηφίζει. Και τους ψυχιάτρους. Αυτό εμείς δεν είμαστε ψυχίατροι πάντως, κύριε Δαβάδη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο αφορισμός που ξεπερνάει τα όρια της ύβρεως, δηλαδή ότι οι δικαστές είναι μουρλοί, αυτό δεν το λέει κανείς άνθρωπος που ζει και πολιτεύεται ή επικοινωνεί στη χώρα αυτή και ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα. Υπάρχουν πολύ καλοί δικαστές και το ξέρουμε όλοι αυτό. Όπως υπάρχουν και κάποιοι λιγότερο καλοί δικαστές, όπως υπάρχουν και κάποιοι δικαστές που επηρεάζονται από εξωθεσμικά κέντρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά αν είναι δυνατόν τώρα αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Γεωργιάδης δηλαδή, που μιλάει έτσι για τους πάντες, απαξιώνει τους πάντες όταν κάτι δεν τον εξυπηρετεί. Σήμερα μπορεί να ευλογεί τα γένια του Μητσοτάκη, προφανώς προχθές και το είδαμε άλλωστε τον εξύπριζε, και αύριο, άμα χρειαστεί, τον ξαναβρεις. Ας τον χαίρονται αυτοί που τον έχουν. Σε ό,τι αφορά τώρα την απόφαση του ΣΤΕ, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το εξής που όλοι γνωρίζουμε, όσοι παρήκουμε την Ιερουσαλήμ. Όπως είπαμε, επειδή και οι δικαστές είναι άνθρωποι, είναι όμως και νομικοί και έχουν και την ιδιότητα τη δικαστική, δηλαδή έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τις ζωές μας, για την τιμή μας, για την υπόλοιψή μας, για τον αν ασκείται ορθώς και νομίμως η διοίκηση, αν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενδεχομένως, οι άνθρωποι μπορούν, άλλοι ερμηνεύουν τον νόμο έτσι και άλλοι αλλιώς. Το συγκεκριμένο όμως θέμα, που επειδή ήταν μείζονος σημασίας και για το κράτος και για την πολιτεία δηλαδή και για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είδαν ότι ήταν σωστά η πρόθεση της κυβέρνησης και ο νόμος Παπά που λένε, ήταν προς την σωστή κατεύθυνση. Φαίνεται όμως ότι οι δικαστές στην πλειοψηφία τους, αυτή την ισχυρή πλειοψηφία, δεν θέλησαν να εισακούσουν και το κοινό και να ικανοποιήσουν και το κοινό περί δικαίου έσμενα, παρότι και τη, δηλαδή, είχαν τη δυνατότητα αυτή που τους παρήχε και το Σύνταγμα και ο νόμος. Απεφάνθησαν λοιπόν κατά πλειοψηφία, που δυστυχώς εξυπηρετεί βέβαια εκείνους που θέλαν να διονύζεται αυτή η ανομαλία των καναλιών εδώ, με μια ισχυρή μειοψηφία, δύο ψήφων διαφορά. Στην πραγματικότητα, επίσης ξέρετε, και ο κύριος Δάσκας περισσότερο από όλους εδώ, ότι δυστυχώς και κάποιοι δικαστές επηρεάζονται από κάποια κέντρα εξωθεσμικά και τότε μπορεί να ξεχνούν και να αφήνουν στην άκρη την καλή τους νομική παιδεία και την δικαιοδοτική τους ικανότητα προκειμένου να καλπίσουν. Κοίταξα να δεις, προχτές λέει στα γενέθλια, προχτές στα γενέθλια του μπαμπά του Μητσοτάκη, ήσαντε πρώην πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων. Εσείς δεν το ξέρετε, κύριε Νικολόπουλο. Όχι, με συγχωρείς πολύ. Εσείς και ο κύριος Όταν Δάσκας, λοιπόν εσείς και έρχεσαι, τον κάνεις υπουργό, τον κάνεις πρόεδρο εκεί, τον κάνεις παραπρόεδρο εκεί. Πώς τον λένε, ο βαρεμένος, ο πικραμένος, πώς τον λένε, καλά τον λέω. Ναι, κραμένος. Ο πικραμένος. Βάζει, όχι βάζει επίσημα, λέει σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πικραμένος. Εσείς κύριε Νικολόπουλε. Ο πικραμένος, παιδί μου, δεν ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου. Είσαστε... Και συμβουλίου της Επικρατείας. Και πρωθυπουργός. Είναι ανεξάρτητος αυτός. Και πρωθυπουργός. Και πρωθυπουργός. Μνημονιακός. Πότε έγινε. Μνημονιακός. Αφού ήταν υπηρεσιακός. Έγινε ο πικραμένος. Μνημονιακός. Εσύ δεν γνωρίζεις. Ένα λεπτό. Εσύ δεν γνωρίζεις, Νίκο Νικολόπουλε. Ο πατέρας του ήταν... Γερμανοτσολιάς.
Στην κατοχή. Όχι, δε, σώπα. Τι ήταν. Έλα τώρα, δε, μην μίλε τα δύο σκουμπέντε. Κοιτάξτε τώρα. Τι ήταν, πώ το λένε. Δεν ξέρω, πώ το λένε αλλιώ. Πώ του λέγανε Νίκο Νικολόπουλε, λοιπόν, το συνεργάτη των Γερμανών στην κατοχή. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, δεν είχα γίνει. Επειδή αναφέρθηκε λοιπόν στι σχέσει. Δεν υπάρχει. Επειδή αναφέρθηκε λοιπόν. Δεν ξέρω αυτά, ο Κυριάκο όμω οφείλει να τα. Στη δεξίωση αυτή τη οικογένεια Μητσοτάκη γνωρίζω ότι ένα από του μοχλού που ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη χρησιμοποιούσε πάντοτε για να ασκεί την εξουσία από οποιαδήποτε μεριά ήταν, τι ήταν, οι σχέσεις του με δικαστικούς. Αυτό το ξέρουν ο κύριος Δάσκας, το ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας. Και δυστυχώς δεν δίσταζε ποτέ, όπως έχει τουλάχιστον κυκλοφορήσει τότε, να παρεμβαίνει στα κλιμάκια της δικαιοσύνης προκειμένου να αποκομίσει αποφάσεις που, ή να βγουν αποφάσεις που θα βόλευαν κάποιους. Στην περιοχή εμείς εκπλήσει λοιπόν που, ήταν, που κάλεσε ο Κυριάκος και πήγανε. Όχι ρε παιδί μου, να σου πω. Να μην συνδέσουμε ότι όχι, η πλειοψηφία του όχι, ήταν όχι. Λόγω πολιτικών παρεμβάσεων. Όχι, όχι, λόγω, έτσι, όχι, ακριβώς, να λέμε, όχι, όχι. Να μην βγει λάθος. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θέλω, εν πάση περιπτώσει, είμαι και προχθές στη Βουλή και θα το πω και εδώ και πάμε σε ένα διάλειμμα. Κοιτάξτε, μέσα στα πορνεία, μην μιλάνε τώρα για Παρθενιά. Πάμε. Μα δεν κάλεσε τους Ελληνικούς.